Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε λίγη ώρα, στις 8 το βράδυ απόψε, στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνης, παρουσιάζεται η εξαιρετική ανατρεπτική κωμωδία «Το κενό αυτοπροσώπος». Ένα έργο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρίγου με τον Δάνη Κατρανίδη και την Παναγιώτα Βλαντή στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Παναγιώτα Βλαντή είναι κοντά μας. Να σας καλωσορίσουμε στην Κοζάνη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να έρθω πολλά χρόνια Κοζάνη. Με αυτό θα ξεκινούσα. Πάρα πολλά μας λέγατε πριν. Ναι, 18 χρόνια περίπου. Δεν στην έτυχε. Αρχή δεν έτυχε λόγω των υποχρεώσεων στην Αθήνα. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Είχα μείνει σε αυτό το ξενοδοχείο. Και μόλις ήρθα, έφτασα, οι μνήμες ξυπνήσανε. Πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη. Περιμένω με πολλή αγωνία, ανυπομονησία. Να σας δω στην παράσταση. Όπως είπατε κι εσείς, το κενό αυτοπροσώπους του Άκη Δήμου. Θα το συστήσετε αυτοπροσώπους. Ναι, το ναι, κενό. Θα σας συστήσω. Όσο αν και τα κενά είναι δύσκολα. Ακριβώς γι' αυτό. Να πω όμως ότι μαζί με εμάς, με το Δάνη Κατρανίδη και εμένα, να είναι και η Ειρήνη Σταματίου και ο Διονύσης Χριστόπουλος. Είμαστε 4 κενά αυτοπροσώπους. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Καταρχάς, όπως. Είναι πολύ πρωτότυπος ο τίτλος, έτσι. Ναι, γι' αυτό είναι. Κάνει κλικ. Καταρχάς, να πω ότι είναι πάρα πολύ φρέσκια κωμωδία. Ο Άκης Δήμου την έγραψε τον Αύγουστο του 2015. Ένα δύσκολο καλοκαίρι. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ξέχαστο. Εκείνο το καλοκαίρι, θα λέμε. Το οποίο ο καμβάς του έργου, λοιπόν, έχει αυτή την πολιτικοκοινωνική ζήμωση. Το κυρίαρχο όμως στοιχείο είναι ο έρωτας, οι σχέσεις, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έχει να κάνει λοιπόν, έτσι επιγραμματικά θα πω, ότι αν δεν έχουμε κλείσει τις πόρτες του παρελθόντος, τις βλέπουμε μπροστά μας. Όλα αυτά φυσικά μέσα από πολύ χιούμορ και καταστάσεις κωμικές. Η Λουίζα είναι μια γυναίκα που υποδίωμαι εγώ, που έχει διαπρέψει, Ελληνίδα, που έχει διαπρέψει την Ισπανία ως σχεδιάστρια μόδας, επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια για να κάνει μια έκπληξη σε έναν παλιό της φίλο, τον Μύρονα, που τον υποδίεται ο Δάνης Κατρανίδης, και της κάνει εκείνο την έκπληξη. Με εκείνον συζεί η Μίλη, η οποία είναι η Ειρήνη Σταματίου, και εγώ συνοδεύομαι από ένα νεαρό, ισπανόφωνο, ο οποίος είναι ο Διονύσης Χριστόπουλος. Έτσι λοιπόν γίνονται διάφορες καταστάσεις, διάφορες κωμικές καταστάσεις, αναπάντεχα, αποκαλύψεις, και ο έρωτας καλά κρατεί. Είναι κωμωδία καταστάσεων. Κωμωδία καταστάσεων. Δηλαδή δεν είναι το έργο που θα έχει τη φάρσα, δεν είναι φάρσα το έργο. Mm-hmm. Εγώ θα λέγα ότι είναι, θυμίζει λίγο γαλλικό μπουλβάρ, γαλλική ταινία, αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ. Ανατρεπτικές, πάρα πολύ ανατρεπτικές καταστάσεις και αποκαλύψεις. Ο κόσμος πάντως μέχρι τώρα στις πόλεις που έχουμε πάει συμμετέχει, είναι ενεργός. Καμιά φορά δίνει εκείνος την απάντηση από κάτω. Λέει μπορεί, το όνομα. Δηλαδή, ναι, ναι, είναι λίγο έτσι. Ναι. Χωρίς βέβαια να σημαίνει διαδραστικό, ότι του λέμε πες. Απλώς ακούγοντας τους ήρωες, συμμετέχει τόσο πολύ που απαντάει από κάτω. Ναι, είναι ο τάδε. Αμάν, ξέρεις, κάποιοι λένε. Όχι, δηλαδή σχολιάζουν πάρα πολύ ευχάριστα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί η κωμωδία και το θέατρο είναι λαϊκή τέχνη. Μου δίνετε τώρα την πάσα να ρωτήσω για το κοινό στην περιφέρεια σε σχέση με το κοινό στην Αθήνα. Εξαιρετικό. Και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν ειδοποιές διαφορές, δηλαδή το βλέπετε αυτό? Έχω την αίσθηση ότι η διαφορά είναι ότι εδώ ο κόσμος δεν βλέπει σε κάποιες επαρχίες, δεν βλέπει τόσο συχνά το θέατρο, του λείπει. Αυτό είναι αλήθεια, ειδικά το χειμώνα. Ακριβώς. Πολύ σπάνιο. Και το βλέμμα του είναι πιο αγνό και πιο, η πρόθεσή του πιο καλή. Αντιλαμβάνεται όμως και την δική μας προσπάθεια, αν είναι καλή η πρόθεσή μας. Είναι, ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιοι θείες οι οποίοι. Την προσπάθεια λοιπόν, και επειδή εμείς δεν ξεγελάμε το κοινό και πολλές φορές μας έχουν επίσης πόλεις, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε και φέρατε αυτή την παράσταση. Και αυτό το πιάνει ο κόσμος, αντιλαμβάνεται, και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Κάποιοι βέβαια λένε ότι δεν είναι τόσο απαιτητικό το κοινό στην περιφέρεια. Όχι, διαφωνώ. Η Αθήνα. Διαφωνώ. Έτσι. Και εσείς το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν παράστασεις που δεν πήγανε στην επαρχία. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απαιτητικό και ξέρει, έχει ένστικτο. Και στην Αθήνα το ίδιο. Δηλαδή, ναι, και στην Αθήνα. Απλώς στην Αθήνα υπάρχει κορισμός. Ναι, είναι απαιτητικό. Και αγνό. Έχει σημασία αυτό. Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για μια κωμωδία που εκτελήσεται σε ένα πολιτικό, ας το πούμε, φόντο. Ναι, το περίφημο καλοκαίρι με τα Capital Controls και όλα αυτά που τάραξαν έτσι όλη την ελληνική ακριβώς κοινωνία και τη ζωή μας. Ο Κωνσταντίνος ο Ρίγος, επειδή είναι και ήδη πολύ ανατρεπτικός, κατάφερε να κάνει μια ανατρεπτική σκηνοθεσία. Και πού βλέπουμε σποτάκια πίσω μας, διάφορα βίντεο, διάφορα, που να έχει τον. Τους πολιτικούς μας, τη Βουλή μας, διάφορα, τις ουρές στις τράπεζες. Ας αμπακράνονται δηλαδή πίσω. Τις ουρές στις τράπεζες. Λέμε και εμείς γι' αυτά μέσα στην παράσταση. Είναι ένα έτσι, διαδραστικό, θα έλεγα, μια διαδραστική ανατρεπτική κωμωδία. Η κωμωδία είναι ένα είδος το οποίο μέσα στην κρίση, στο ελληνικό θέατρο, τα πήγε καλύτερα σε σχέση, ας πούμε, με
τα κοινωνικά ή με τα δράματα, για παράδειγμα. Με την έννοια ότι ναι. ο κόσμος μέσα στην κρίση και στις δυσκολίες και στα προβλήματα της καθημερινότητας θέλει να γελάσει. Να εγώ πιστεύω, να γελάσει ή όχι. Είμαι από αυτές που πιστεύουν ότι ο κόσμος ξεσκάει με την καλή παράσταση και το καλό κείμενο. Μπορεί να είναι κωμωδία, μπορεί να είναι και ένα κλασικό κείμενο. Μια έντιμη παράσταση που δεν κοροϊδεύει και ο στόχος είναι να διασκεδάσει το θέατρο. Δεν πιστεύω τόσο πολύ στην κωμωδία και στο δράμα. Πιστεύω στο καλό κείμενο. Στην ψυχολογία με την αρχαία ακριβώς, έννοια του ακριβώς. Όρους, πιστεύω δηλαδή, και έχουμε δει και πολύ κλασικά κείμενα να πηγαίνουν εξαιρετικά καλά. Ακριβώς γιατί είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Έχει ανάγκη να ακούσει, να γυρίσει πίσω στις αξίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως μιλάμε για ένα ελληνικό θέατρο. Μου είπατε πριν για ένα κορεσμό στην Αθήνα. Δεν υπάρχει κορεσμός. Παρά την κρίση υπάρχει κορεσμός, υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές. Αυτό πώς επηρέασε το ελληνικό θέατρο, όλο αυτό που συνέβησαν στην επικοινωνία. Αρκετά το επηρέασε, αλλά πάει και καλά. Κάποιες παραστάσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Το θέατρο δεν μπορεί να είναι ξέχωρο από αυτό που βιώνουμε εμείς σαν Έλληνες. Ούτε ηθοποιοί, είμαστε σαν όλους τους Έλληνες. Δεν γίνεται να ξεχωρίσει αυτό το πράγμα. Φυσικά περνάει κρίση όπως περνάνε οι περισσότερες δουλειές. Απλώς ο κόσμος έχει την ανάγκη να έρθει στο θέατρο μαζί με άλλους. Μέσα στο κοινό και να επικοινωνήσουν ταυτόχρονα κάτι που βλέπουν εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι νομίζω η δουλειά της τέχνης, της κρίσης. Γι' αυτό και στον πόλεμο ανθούσε το θέατρο. Έχει ανάγκη να βρεθεί κάπου, να γελάσει, να μιλήσει με τον άλλο, να περάσει καλά. Διάβαζα και έβλεπα και κάποιες συνεντεύξεις σας. Είναι η πρώτη φορά που παίζετε κωμωδία. Κωμωδία στο θέατρο. Στο θέατρο. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Στην τηλεόραση έχω κάνει και στο σινεμά. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν το περίμενα. Δεν είναι τόσο εύκολο να σου δοθεί αυτή η ευκαιρία. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή για μένα είναι ένα μεγάλο στοίχημα, μια μεγάλη πρόκληση. Ο Άκης ο Δήμου τον θαυμάζω πάρα πολύ, γράφει εξαιρετικά. Ο Κωνσταντίνος ο Ρήγος βοήθησε πάρα πολύ με αυτή τη σκηνοθεσία που έκανε. Και οφείλω πολλά και στον Δάνη Κατρανίδη που με επέλεξε γι' αυτό και με βοήθησε αρκετά στην παράσταση αυτή. Οφείλω πολλά. Γιατί είναι ηθοποιός που παίξει τα πάντα και λογικό. Εγώ κλέβω, παίρνω, μου λέει. Δηλαδή είναι γενναιόδωρος. Πόσο σημαντικό είναι να παίζει μια ηθοποιός νεότερης γενιάς όπως εσείς, με παράδειγμα με τον Δάνη Κατρανίδη που έχει μια πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Πόσο σημαντικό είναι για έναν ηθοποιό, για μένα, πολύ σημαντικό και είναι δώρο για μένα. Είναι ωραίο να έχεις κοινό ύφος και ήθος με τον άλλον πάνω στη σκηνή. Και πραγματικά του χρωστώ μεγάλη χάρη για αυτό που με εμπιστεύτηκε, γιατί ξέρετε, το ένα μεταφέρνει το άλλο. Έχει σημασία κάποιος να σου δώσει την πρώτη κλωτσιά που λέμε σε ένα είδος. Και αυτό μου άρεσε πολύ. Είναι η τρίτη χρονιά που παίζετε με τον Δάνη. Είναι η τρίτη χρονιά, δύο έργα. Έργα πέρυσι είχαμε τον Μπέρκμαν, σκηνές από ένα γάμο, φέτος έχουμε αυτό. Το κενό αυτοπροσώπου. Άρα σημαίνει ότι προφανώς έχει μία μεταξύ σας. Όταν μια ομάδα πάει καλά, δεν την αλλάζεις. Αυτό είναι μια έκφραση που δανείζομαι από τον Δάνη τον Κατρανίδη. Γιατί να αφήσεις κάτι το οποίο πάει καλά. Όλοι θέλουμε, βλέπουμε όλοι οι πετυχημένοι σκηνοθέτες. Πάντα έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Βάζουν και καινούριους μέσα, αλλά πάντα ο άξονας και ο καμβάς είναι αυτοί που ξέρουν, που θα συνεργαστούν, με ένα βλέμμα θα επικοινωνήσουν. Εγώ το επιδιώκω αυτό. Τελικά το καλό κλίμα ανάμεσα στους συντελεστές μια παράστασης. Πόσο βγαίνει στη σκηνή πάνω. Βγαίνει, όπως βγαίνει και το αντίθετο. Δεν έχω περάσει πάντα καλά εγώ. Έχει βγει και το αντίθετο, δηλαδή, ως αποτέλεσμα. Σαν επαγγελματίες που είμαστε, δεν το αφήνουμε να βγει. Mm-hmm. Αλλά το κάτι παραπάνω όμως βγαίνει όταν η επαφή είναι πάρα πολύ καλή. Ή μπορεί να βγει και κάποιος, δεν μου έχει συμβεί, δόξα τω Θεώ, που να σκοτώνονται και όντως να βγαίνει αυτό στη σκηνή. Αυτά βγαίνουν όλα. Να περάσουμε και πάλι στην παράσταση, έτσι κλείνοντας τη σύντομη αυτή συνέντευξη, στα πλαίσια του δελτίου ειδήσεων. Είναι εύκολο να κλείσεις τις πόρτες του παρελθόντος. Όχι. Γενικώς. Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να ματώσεις ή πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να τις κλείσεις ή μπορεί να πιστεύεις ότι τις έχεις κλείσει. Καλό να τις κλείνουμε. Εγώ προσωπικά έχω περάσει πολύ δύσκολα για να κλείσω κάποιες πόρτες. Κάποιες δεν τις έχω κλείσει στη ζωή μου. Είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι πολύ προσωπικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλό να τις κλείνουμε. Πιο δύσκολα κλείνουν οι προσωπικές ή οι επαγγελματικές ή οι αγαπημένες ή οι επαγγελματικές. Οι προσωπικές, γιατί έχει το συνέστημα εκεί. Και υπάρχει και ο έρωτας, υπάρχουν όλα αυτά. Αυτό που θα πω όμως. Και θα ήθελα πολύ να το κρατήσει και ο κόσμος και θα το ξέρει. Όταν κλείνεις μία πόρτα, ανοίγει μία άλλη. Πάντα. Άρα λοιπόν να τις κλείνουμε. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Κλείνοντας, Παναγιώτα Βλαντή, τα επόμενα σχέδιά της. Υπάρχει κάτι, καταρχήν έχετε κάνει τα πάντα. Κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο, αυτό εννοώ. Ναι. Από όλα ναι, τα είδη. Ναι. Τα επόμενα σχέδια. Προς το παρόν, επειδή είναι λίγο μεγάλη σεζόν, μέχρι την Κυριακή το Βαΐον θα είμαι με το κενό αυτοπροσώπου. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε μετά και από αυτό θα εξαρτήθηκε τι θα κάνω μετά. Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι.
τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, πολύ ρευστά. Συζητήσεις γίνονται πάντα, αλλά μέχρι να υλοποιηθούν, ξέρετε εσείς. Είστε στη φάση των συζητήσεων. Δηλαδή, είμαι στη φάση να δω τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά. Με αυτή. Με αυτή τη δουλειά. Κάτσε τηλεόραση ή κινηματογράφο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ακόμα. Όχι. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Να ρωτήσω αγαπημένο είδος. Θέατρο περισσότερο ή. Επειδή περάσατε πολλέ μορφέ. Και τα τρία. Μ' αρέσουν και τα τρία. Εξίσου. Όχι. Εξίσου. Είναι διαφορετικά στην κάθε στιγμή που έρχεται. Το θέατρο σε καθιερώνει, σαφώς. Είναι κάτι ζωντανό. Ο κόσμος έρχεται, σου μιλάει ή μιλάει τη διάρκεια. Νιώθει την επαφή. Παρόλα αυτά, όμως, εγώ λατρεύω και την τηλεόραση. Θα ήμουν αγνώμων να μην μιλήσω για την τηλεόραση, η οποία με έκανε γνωστή στον κόσμο. Είναι άλλη σχέση πάλι με το φακό. Τον αγαπώ πολύ το φακό. Μ' αρέσει πάρα πολύ τηλεόραση. Να ζητήσω την πιο αγαπημένη σειρά. Γιατί είναι τόσες, είναι πάρα πολλές. Ναι, είναι πάρα πολλές. Όχι την καλύτερη, την αγαπημένη. Αυτή που σας έχει μείνει, ας πούμε. Ο Βίος Ανθόσπαρτος. Ο Βίος Ανθόσπαρτος. Γιατί αυτή με. Με την Κάκια Γερινή. Καλά, η Κάκια Γερινή το έγραφε με Γιάννη Φέρτη. Μια πολύ ιδιαίτερη σειρά που πραγματικά έχει μείνει έτσι, από τις χρυσές εποχές της ελληνικής τηλεόρασης. Τέτοιες σειρές πολύ σπάνια γυρίζονται, ας πούμε. Πιάνε. Πού θα πάει, θα γυρίσει. Μακάρι, το εύχομαι. Κλείνοντας, 8 η ώρα. 8 η ώρα στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνης, έτσι. Τι θα δούμε, με το μια κουβέντα. Το κενό αυτοπροσώπος, Άκης Δήμου, Κωνσταντίνος Ρήγος, Δάνης Κατρανίδης, Ειρήνη Σταματίου, Διονύσης Χριστόπουλος. Κύριε Βαλαντέ, σας ευχαριστώ για τη σύντομη αυτή συνέντευξη. Εύχομαι να τα ξαναβούμε σύντομα στην Κοζάνη, όχι μετά από 18 χρόνια. Αμήν. Περιμένω με χαρά.